Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Start είναι μαζί σας για να δούμε και απόψε το βράδυ τα βασικά δεδομένα της ειδησιογραφίας. Το μεταναστευτικό είναι πονοκέφαλος για την κυβέρνηση και δυσκολία διαχείρισης. Με τους Γερμανούς να θέλουν να στείλουν πίσω τους μετανάστες στη χώρα τους, στην χώρα δηλαδή όπου για πρώτη φορά έφτασαν. Πάμε να δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ. Αυξημένη ετοιμότητα επικρατεί στην Αθήνα για το μεταναστευτικό, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος μετά την υιοθέτηση μιας αυστηρής γραμμής από το Βερολίνο να ακολουθήσει ένα ντόμινο εξελίξεων. Οι εντατικοί έλεγχοι στα σύνορα ξεκίνησαν χθες στη Γερμανία, ενώ η συζήτηση έχει ανοίξει και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Είναι χαρακτηριστικό πως η Ολλανδία εξετάζει ένα πιο αυστηρό πλαίσιο, η Γαλλία προσανατολίζεται στη δημιουργία Υπουργείου Μετανάστευσης, ενώ και το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει πρόσθετα μέτρα. Στην Αθήνα ήδη έχουν ξεκινήσει έναν κύκλο επαφών σε μια προσπάθεια να υπάρξει κοινή γραμμή με άλλα ευρωπαϊκά κράτη και από την κυβέρνηση εκπέμπουν σαφή μηνύματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αθήνα σχεδιάζει να θέσει το θέμα στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο θα διεξαχθεί σε έναν μήνα. Το μεταναστευτικό συζητήθηκε επίσης στην πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Αυστρία, αλλά και στις συναντήσεις τις οποίες είχε στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο του Λαϊκού Κόμματος της Ισπανίας και χθες με τον Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών Στεφάν Σεζουρνέ. Την ανάγκη να υπάρξει δίκαιος καταμερισμός των βαρών στο μεταναστευτικό, στο πλαίσιο του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, έχει υπογραμμίσει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε κοινές δηλώσεις του με τον Γάλλο ομόλογό του. Στο μεταξύ, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νίκος Παναγιωτόπουλος βρίσκεται στο Βερολίνο προκειμένου να συμμετάσχει σε υψηλού επίπεδου διάσκεψη για την ασφάλεια και τη μετανάστευση και στο συνέδριο Western Balkan Summit 2024 και έχει σειρά συναντήσεων. Το μήνυμα που εκπέμπει η Αθήνα είναι πως δεν είναι δυνατόν να φορτωθεί βάρη τα οποία δεν της αναλογούν, την ώρα μάλιστα που η ίδια ανταποκρίνεται και με το παραπάνω στο καθήκον της για τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό το οποίο υπογραμμίζεται είναι πως πρέπει να αντιμετωπιστεί η εξωτερική διάσταση του μεταναστευτικού και να συντονιστούν οι ενέργειες για την καταπολέμηση των δικτύων διακινητών. Από την κυβέρνηση δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη φύλαξη των συνόρων και αυτό φαίνεται από μια σειρά κινήσεων που έχουν δρομολογηθεί. Ο Εύρος είναι θωρακισμένος, υπογράμμισε χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ενημερώνοντας πως θα προσληφθούν 150 συνοριακοί φύλακες σε Καβάλα και Ροδόπη, ώστε να ελέγχονται στη δεύτερη γραμμή, όπως είπε, όποιες τυχόν ροές υπάρχουν. Όσον αφορά στον φράχτη στον Εύρο, προσφάτως ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι αυτό το εμπόδιο δεν προστατεύει μόνο τα ελληνικά σύνορα, προστατεύει τα ευρωπαϊκά σύνορα και πρέπει να τύχει ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Τόνισε επίσης πως σε κάθε περίπτωση εμείς θα το κατασκευάσουμε, είτε με ευρωπαϊκούς είτε με εθνικούς πόρους, αλλά είναι δίκαιο το βάρος της φύλαξης των συνόρων να επιμερίζεται δίκαια. Τις επόμενες κινήσεις της Τουρκίας στο μεταναστευτικό αναμένουν να δουν στην Αθήνα και το θέμα πρόκειται να συζητηθεί στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγί Περντογάν. Πάντως, μένει να φανεί και πώς θα κινηθεί ο Τούρκος Πρόεδρος, ο οποίος παραμένει ένας απρόβλεπτος παίκτης. Από τη μια πλευρά δείχνει πως θέλει να παραμείνει στο τραπέζι του διαλόγου, όμως από την άλλη δεν εγκαταλείπει τον αθεωρητικό αφήγημά του. Ενδεικτικό των διπλών μηνυμάτων που εκπέμπονται από τη γείτονα χώρα είναι και το γεγονός πως χθες ο εκπρόσωπος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, ο Μερτσελίκ, ανέβασε εκ νέου τους τόνους, εξαπολύοντας επίθεση στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε το θέμα των ανακοινώσεων που έκανε ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 και αναβαθμίζω το σπίτι μου. Είναι δύο προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχει δώσει ενδιαφέρουσες διευκρινιστικές ανακοινώσεις ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Τις έχουν εξειδικεύσει όμως και αρμόδιοι υπουργοί. Λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ. Διευκρινήσεις για τα προγράμματα Σπίτι μου 2 και Αναβαθμίζω το σπίτι μου που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια σύσκεψης, υπό τον Πρωθυπουργό, αποφασίστηκε η εφαρμογή δύο περαιτέρων διευκολύνσεων για όσους υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο Σπίτι μου 2. Πρώτον, προκειμένου να διερευνηθεί η περίμετρος των δικαιούχων, επιλέξιμοι δεν θα είναι μόνο οι πολίτες που πληρούσαν τα εισοδηματικά κριτήρια το έτος 2023, αλλά και όσοι τα ικανοποιούσαν μέσω σταθμικά σε βάθος τριετίας. Κατά αυτόν τον τρόπο δεν θα αποκλειστούν νοικοκυριά που κατάφεραν να αυξήσουν το εισόδημά τους, ενώ στη μεγάλη εικόνα ανήκουν στις κοινωνικές ομάδες τις οποίες στοχεύουν τα προγράμματα απόκτησης στέγης.
Δεύτερον, στο νέο πρόγραμμα η προέγκριση που λαμβάνει κάθε ετών στα πρώτα στάδια δεν θα εκπνέει λίγους μήνες αργότερα, αλλά θα παραμένει σε ισχύ μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων πόρων. Κατά αυτόν τον τρόπο δεν θα χρειάζεται η διαδικασία των ενστάσεων και όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν το μέγιστο δυνατό χρονικό περιθώριο προκειμένου να οριστικοποιήσουν την υπογραφή συμβολαίου για την αγορά σπιτιού. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από τις αρχές Ιανουαρίου. Εκτιμούμε ότι θα ωφεληθούν περί τους 20.000 συμπολίτες μας και πιστεύω ότι συνιστά έναν πολύ σημαντικό πυλώνα της συνολικής πολιτικής της κυβέρνησης για να αντιμετωπίσουμε τη στεγαστική κρίση, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το 50% του δανείου θα είναι άτοκο και θα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το υπόλοιπο 50% του ποσού θα προέρχεται από χαμηλότοκο τραπεζικό δάνειο. Για τους τρίτεκνους και τους πολυτεκνούς η κατανομή είναι 75% άτοκο και 25% έντοκο. Σε σύγκριση με το προηγούμενο πρόγραμμα, το ανώτατο ηλικιακό όριο είναι αυξημένο κατά 11 χρόνια, καθώς το σπίτι μου 2 θα καλύπτει δικαιούχους 25 έως 50 ετών, ενώ διευρύνονται και τα εισοδηματικά κριτήρια. Συγκεκριμένα, οι επιλέξιμοι άγαμοι πρέπει να έχουν ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ, ενώ προηγουμένως το όριο ήταν 16.000. Το όριο ανέρχεται στις 28.000 ευρώ για ένα ζευγάρι, έναντι 24.000 στο πρώτο πρόγραμμα. Η προσάυξηση για κάθε τέκνο είναι 4.000 ευρώ, δηλαδή 1.000 ευρώ μεγαλύτερη σε σχέση με πριν. Μεγαλύτερες πρόνοιες προβλέπονται και για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Το εισοδηματικό όριο αυξάνεται πλέον στις 31.000 ευρώ. Είναι δηλαδή κατά 4.000 υψηλότερο συγκριτικά με το πρώτο πρόγραμμα και προβλέπονται πρόσθετα 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πλέον του πρώτου, ενώ μέχρι πρότινος η αντίστοιχη προσάυξηση ήταν 3.000 ευρώ. Παράλληλα, εξετάστηκε το νέο πρόγραμμα άτοκων δανείων «Αναβαθμίζω το σπίτι μου», μέσω του οποίου θα είναι δυνατή χρηματοδότηση πολλών ενεργειακών αναβαθμίσεων κύριων και δευτερευουσών κατοικιών, όπως η θερμομόνωση, η αντακατάσταση κουφωμάτων ή η εγκατάσταση ηλιακού θερμοσύφωνα. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, θα σταθούμε στα όσα είπε σήμερα ο Χάρης Τούκας, ο Δήμαρχος των Αθηναίων, ο οποίος είναι υποψήφιος για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Έχουν ενδιαφέρον οι τοποθετήσεις του, διότι ο Χάρης Τούκας, σαν κεντρικό πυρήνα των σκέψεών του για το ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση που κερδίσει εκλογές, είναι μια ευρύτερη συσπήρωση, αυτό που ονομάζεται ευρύτερη κεντροαριστερά. Ο Χάρης Τούκας, θυμίζω, θα είναι την Πέμπτη στην Κέρκυρα σε μια συγκέντρωση μελών και φίλων του κόμματος για να εκθέσει και σε διάλογο μάλιστα τις απόψεις του. Πάμε να δούμε και εδώ τι ακριβώς έχει πει. Το κεντρικό διακύβευμα είναι να μπορέσει ξανά το ΠΑΣΟΚ να γίνει κίνημα με κάπα κεφαλαίο, ανέφερε ο υποψήφιος για πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Χάρης Τούκας, μιλώντας σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ εν ώψη του debate που θα γίνει με τους συνυποψηφίους του. Θέλουμε να είναι ένα debate το οποίο να είναι ζωντανό και να δίνει τη δυνατότητα παρεμβάσεων όλων των ομιλητών. Έχω προτείνει να υπάρχει δυνατότητα παρεμβάσεων του κάθε υποψηφίου 5 φορές με κανόνες και μια διαδικασία η οποία θα διασφαλίζει ότι δεν θα πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Τούκας. Θα συγκρουστούμε πολιτικά και την επόμενη μέρα θα είμαστε όλοι μαζί, πρόσθεσε. Το κεντρικό διακύβευμα είναι να μπορέσει ξανά το ΠΑΣΟΚ να γίνει κίνημα με κάπα κεφαλαίο. Να μπορέσει δηλαδή να είναι ανοιχτό, συμπεριληπτικό. Και προτείνω και ένα άλλο μοντέλο, αν θέλετε, ηγεσίας, το οποίο να αφορά τον τρόπο διακυβέρνησης, ο οποίος να βασίζεται στη λογική της συνεργασίας, της συνδιαμόρφωσης, να λειτουργούν τομείς, να είναι τα μέλη ενεργά παντού και αυτό να δημιουργεί μια συνθήκη συνειδιοκτησίας σε όλες τις δράσεις και τις παρεμβάσεις που κάνει το ΠΑΣΟΚ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τούκας, σχολιάζοντας μάλιστα τον διπλό ρόλο που θα να υπηρετήσει σε περίπτωση που εκλεγεί πρόεδρος, ο κ. Τούκας απάντησε. Εμείς πιστεύουμε πάρα πολύ στο εμείς και όχι στο εγώ. Είναι 26 δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι έχουν όλοι ρόλο, λόγο, ευθύνη. Αντιδήμαρχοι, εντεταλμένοι σύμβουλοι. Για πρώτη φορά στην ιστορία έχουν όλοι χαρτοφυλάκιο και παρέμβαση. Και αυτό θέλω να κάνω και στο ΠΑΣΟΚ. Να τον ψηφίσω, να πιστέψω, είχε πει πράγματα συγκεκριμένα για το Δήμο της Αθήνας και την πλειοψηφία δεν την έχει υλοποιήσει ακόμα. Γιατί λοιπόν εγώ να ψηφίσω το Δούκα για πρόεδρο του κόμματος? Θα τον ψηφίσει κανείς για αυτό που γράφεται, για το διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνηση, γιατί πιστεύω ότι νομίζω ότι η κάλπη αυτή έχει εθνικά χαρακτηριστικά. Είναι η άποψή μου ότι αν συνεχίσουμε έτσι θα βρεθούμε γρήγορα σε τοίχο. Η χώρα θα βρεθεί γρήγορα σε τοίχο, διότι υπάρχει μια πρωτοφανής υπερσυσσόρευση πλούτου σε πάρα πολύ λίγους και όλοι οι υπόλοιποι είμαστε με ένα πας, με ένα επίδομα, με ένα βάουτσερ και όταν μας το δίνουν πρέπει να χειροκροτάμε κιόλας και αυτό πρέπει να αλλάξει, προσέξτε, διότι αν σταματήσουν τα δισεκατομμύρια που έρχονται,
70 δισεκατομμύρια το 26 και το 27 και δεν έχουν πιάσει τόπο όπως συμβαίνει μέχρι τώρα, θα μπούμε ξανά σε νέες περιπέτειες. Και το λέω να πω ένα παράδειγμα μόνο. 40 δισεκατομμύρια δόθηκαν μέσα στην πανδημία, στην υγειονομική κρίση, για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα που σχετίζονταν με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Που λέγαμε μπράβο και συγχαρητήρια και πρέπει επιτέλους να τους δώσουμε πίσω αυτό που τους αξίζει. Και έχουμε φτάσει μετά τα 40 δισεκατομμύρια που δόθηκαν να μην έχουν πιάσει τόπο και να χρειαζόμαστε επίταξη γιατρών. Και να ακούμε ακραίες καταστάσεις με γιατρούς στις υπερορίες να παθαίνουν εγκεφαλικά και καρδιακά και όλους εμάς να φοβόμαστε να αρρωστήσουμε. Ειδικά με ένα Σαββατοκύριακο που, όπως λέει και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, το Σαββατοκύριακο καλό είναι να μην αρρωστήσετε, διότι δεν λειτουργούν τα περιφερειακά νοσοκομεία σε πάρα πολλές περιπτώσεις γιατροί του ΕΣΥ. Κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης Παργινός μαζί μας, όπως κάθε βράδυ άλλωστε, για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Καλησπέρα Γιάννη μου. Καλησπέρα. Εγκαστρωμένη μέρα. Έχουμε πυρκαγιά συγκαταστάσεις της Motor Oil και έχουμε και τραυματίες από εγκάβματα. Κρίση είναι αυτά τα τραυματίες. Ναι. Τώρα και ας ευχηθούμε πραγματικά να μην... Είναι μεγάλο γεγονός. Πολύ μεγάλο γεγονός. Είναι μεγάλο γεγονός και σοβαρότατο γεγονός. Και ευχόμαστε πραγματικά να σβήσει γρήγορα όσο το δυνατόν λιγότερες ζημίες και φυσικά να μην χάσει κανένας συνάνθρωπός μας τη ζωή του. Και ξεκίνησε η έλευση στη χώρα μας ενός νέου έντονου καιρικού φαινομένου που έρχεται από την Ευρώπη και το οποίο από τη Δυτική Ευρώπη και το οποίο έχει αρχίσει και επηρεάζει με πρώτες βροχοπτώσεις εδώ στη δική μας περιοχή. Το ερώτημα είναι αν είμαστε έτοιμοι για έντονα καιρικά φαινόμενα. Κατά πόσο οι δομές, οι υποδομές της χώρας μας είναι ικανές να αντέξουν την οποιαδήποτε θεομηνία. Είτε είναι βροχή, είτε είναι πυρκαγιά, είτε είναι οποιαδήποτε άλλη περιπέτεια στην οποία μπορεί να πέσει η χώρα. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άλλους όρους, άλλες σύμφορες που μπορεί να έρθουν στο φαινόμενο. Γιάννη, τούτη εδώ η ιστορία τώρα του μεταναστευτικού. Με τους Γερμανούς να λένε ότι εμείς θέλουμε να πάνε πίσω στις χώρες που έφτασαν. Οι μετανάστες στους οποίους έχουμε. Πιέζεται ο Σόλτς, αν και κρατάει αντιστάσεις και αυτός και οι πράσινοι, αλλά υπάρχει μια κοινωνική πραγματικότητα και μια κοινωνική πίεση. Τι είναι, Γιάννη, αυτό το οποίο υπάρχει εσύ και εγώ ξέρουμε, δηλαδή, μισό λεπτό. Λέω, Γιάννη μου, η ανεργία, η φτώχεια, η οικονομική δυστυχία που έθρεψε και το φασισμό του Μουσολίνη και τον νασισμό του Χίτλερ, όπου αυτές οι αποκαρδιωμένες ομάδες των πολιτών έσπευσαν κατά χιλιάδες σε αυτά τα ιδεολογήματα, καθώς βρισκότανε στην ανεργία, στη φτώχεια, στη δυστυχία και πιέζεται οικονομικά και ισχυρότατη μέχρι χθες και Γερμανία. Και μην ξεχάσουμε ότι αυτοί οι άτυχοι άνθρωποι, οι οποίοι εγκαταλείπουν οικογένειες, εγκαταλείπουν πατρίδες, εγκαταλείπουν εστίες για να ξενιτευτούν, δεν το κάνουν πραγματικά από χόμπι. Το κάνουν από ανάγκη να ζήσουν, Σπύρο. Και τώρα έχετε μια Γερμανία η οποία κυβερνάται από κέντρο-αριστερή κυβέρνηση και επικαλείται λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Γιατί όσοι έχουν μπει στα σύνορα της Γερμανίας, μέσα στη Γερμανία, κατά τη φιλοσοφία της κυβέρνησης που είναι στην εξουσία, δεν ζουν ήρεμα και διαταράσσουν τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Όμως πέραν αυτής της επιχειρηματολογίας που χρησιμοποιεί ο κύριος Σόλτς, υπάρχει και ένα οικονομικό πρόβλημα. Είναι ένα θέμα καθαρά οικονομικό που δεν θέλει πλέον η Γερμανία φτηνά εργατικά χέρια. Γιατί? Διότι έχει μια ανεργία σε δικούς της ανθρώπους λόγω της μείωσης της βιομηχανικής παραγωγής, άρα πρέπει να καλύψει τους δικούς της ανθρώπους βρίσκοντάς τους δουλειά. Άρα πρέπει να φύγουν όσοι περισσότερο. Και για πολιτικούς λόγους, Γιάννη. Η ανεργία θρέφει τα κόμματα της ακροδεξιάς. Και τώρα, πού θα πάνε στις χώρες της πρώτης εισόδου. Πόσοι θα έρθουν στην Ελλάδα, το γερμανικό κράτος υπολογίζει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι γύρω στις 70.000 αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που με βάση τους υπολογισμούς του Βερολίνου μετακινήθηκαν από τη χώρα μας, πήγαν στη Γερμανία τα τελευταία 3 χρόνια. Υπάρχουν όμως και ακόμα μερικές χιλιάδες που αιτούνται άσυλο και ακόμα δεν το έχουν πάρει. Και πόσες είναι αυτές οι χιλιάδες, οι Γερμανοί λένε δεν ξέρουμε, τους υπολογίζομαι γύρω στις 7 με 10 χιλιάδες. Όμως
Ο εκνευρισμός της γερμανικής κυβέρνησης μεγαλώνει, ξέρεις γιατί? Διότι αρκετοί έχουν προσφύγει στα γερμανικά δικαστήρια ζητώντας να μην επιστρέψουν στην Ελλάδα με το επιχείρημα ότι οι συνθήκες διαβίωσής τους εδώ στην Ελλάδα δεν είναι καλές. Κάτι το οποίο καταλήγει και σε μια διεθνή δυσφήμιση της χώρας. Αντιλαμβάνεσαι όμως και την πίεση που θα δεχτεί το σύστημα εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας. Διότι αφενός μεν έχει την ακροδεξιά να μεγαλώνει και να έχει ένα αφήγημα ότι χάνονται δουλειές, ότι επιδοτούνται γενναία σε ημερήσια βάση οι μετανάστες, ξέρεις ότι τους ονομάζουν λάθρο μετανάστες, και όλο αυτό το πράγμα δείχνει ότι η σημερινή κυβερνώσα παράταξη πιέζεται εντόνως από τη δεξιά της. Δεν μπορεί να τη σώσει ούτε ο Γεωργιάδης ούτε ο Βορύδης. Ότι οι αγαστές, οι ωραίες σχέσεις που συνέδεαν την Αθήνα και το Βερολίνο, τον κύριο Σόλτς και τον κύριο Μητσοτάκη, έχουν αρχίσει να συννεφιάζουν. Γιατί η κυβέρνηση δεν μπορεί να δεχτεί 70-80 χιλιάδες ξένους στην Ελλάδα, ναι, πρόσφυγες. Δεν μπορεί να τη δεχτεί για οικονομικούς λόγους, Γιάννη, για οικονομικούς λόγους ή για πολιτικούς λόγους. Για τους οικονομικούς λόγους μπορεί να το ξεπεράσει, γιατί οι Γερμανοί, προκειμένου να τους ξεφορτωθούν, δίνουν λεφτά για την κρίση αυτού του όρου, γιατί μιλάμε για ανθρώπους, Σπύρο, και όταν χρησιμοποιούμε το ρήμα ξεφορτώνομαι, είναι ποταπό για έναν άνθρωπο να το χρησιμοποιεί για άλλους ανθρώπους που ψάχνουν να ζήσουν. Η Γερμανία θέλει να τους εκδιώξει και προσφέρει τίμημα μερικές χιλιάδες ευρώ. Μάλιστα. Αν η κυβέρνηση υποκύψει για αυτές τις μικρές και λίγες χιλιάδες ευρώ, θα αντιμετωπίσει αναμφίβολα πρόβλημα πολιτικό, πρόβλημα πολιτικής κυβερνητικής ευστάθειας, καθώς θα επαναστατήσουν οι δεξιόφρονες που υπάρχουν μέσα στη γαλάζια παράταξη. Καλό βράδυ, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε το θέμα της προετοιμασίας για το φθινόπωρο και για το χειμώνα, αλλά και για το καιρικό φαινόμενο το οποίο ξεκίνησε από νωρίς σήμερα το πρωί, φαίνοντας ευτυχώς όχι έντονες βροχές. Η Περιφέρεια Ιωνιονήσεων, λέει ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Γιώργος Μάμαλος, κάνει ό,τι μπορεί για να, στον τομέα ευθύνης της, για να καθαρίσει ρεύματα, δηλαδή στην πραγματικότητα τα δίκτυα απορροής, τα κεντρικά και τα μεγάλα, των οβρίων υδάτων. Υπάρχει και η αρμοδιότητα της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης για τα μικρότερα σημεία απορροής, όπως είναι οι σούδες, όπως είναι τα φρεάτια κτλ. Πάμε να δούμε λοιπόν το ρεπορτάζ της Δώρας Σπέα. Η απότομη μεταβολή του καιρού επιδείνωσε το ούτως ή άλλως οξυμένο κυκλοφοριακό πρόβλημα, ενώ συγχρόνως γέννησε ερωτηματικά σε σχέση με το κατά πόσον οι απαιτούμενοι καθαρισμοί σε ρέματα και χαντάκια έχουν γίνει από την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, προκειμένου τα νερά της βροχής να βρίσκουν διέξοδο. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων και Προγραμματισμού Γιώργο Μάμαλο, καθαρισμοί βρίσκονται συνεχώς σε εξέλιξη και ήδη ρέματα ευθύνης της περιφέρειας δέχονται ανεμπόδιστα τα όμβρια ύδατα. Περιφέρειας, κυρία Σπρέα, δεν έχουν σταματήσει καθόλου το προηγούμενο διάστημα, καθόλου. Μπορώ να πω από την ανάληψη του καθημερινού κόντρου μέχρι και σήμερα δεν έχουμε σταματήσει να προβαίνουμε σε καθαρισμούς, κυρίως προλήψεις και αποκατάστασης, γιατί είχαμε και παλιά και πλημμυρικά φαινόμενα που χρειαζόταν να αποκαταστάσει σε κάποιες περιοχές, όπως την περιοχή της Μεσογείου, όπως ξέρετε πολύ καλά. Αλλά εμείς κοιτάζουμε να προλάβουμε τα φαινόμενα και παρά να τα θεραπεύουμε. Δηλαδή, κάποιο το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει. Έτσι, έχουμε προχωρήσει. Μέχρι τώρα το έχω πει πολλές φορές, σε εκτεταμένους καθαρισμούς στο ποτάμι τη Λευκή, στη Μεσογγή, στην Μπούκα, στην περιοχή της, το ποτάμι της Λευκήμης και πάλι στην Μπούκα, που ήταν ένα έργο το οποίο εξυπηρετεί και τους αλλοίς και της περιοχής, αλλά είναι και καθαρά αντιπλημμυρικό, διότι δεν θα έχουμε πλέον πλημμυρικά φαινόμενα εκεί. Καθαρίζουμε με μια πολύ μεγάλη παρέμβαση, μια ξεχωριστή εργολαβία που έχουμε στη διάθεσή μας, το ποτάμι στον ποταμό, που γίνεται καθαρισμός και εκβάθιση του ποταμού μέχρι τη γέφυρα, είναι και αυτό ένα καθαρά αντιπλημμυρικό έργο. Ήδη έχει καθαρίσει όλη η περιοχή, μπορεί οποιοδήποτε να το δει, να δει η παρέμβαση εξαιρετική έχει γίνει και στην περιοχή.
Και παράλληλα σε όλα τα υδατορέματα της αρμοδιότητάς μας, όπως είναι στην περιοχή του Δούλου, στην Άφρα, στα Καλαμουτσέικα, στην Καβαλιάρενα, εκτεταμένες παρεμβάσεις. Έχουμε φτάσει μέχρι τις εκβολές της Καβαλιάρενας και τώρα κάνουμε και παρεμβάσεις και στο εσωτερικό, εκτεταμένες, στο ρέμα του Τσάρου που καταλήγει και αυτό στην Λιμνοθάλασσα, στο ρέμα που είναι εδώ στην περιοχή Κατσιμίδη, εδώ στην περιοχή των καναλίων, και οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν όλο το επόμενο διάστημα σε όλα τα υδατορέματα που είναι αρμοδιότητα της περιφέρειάς μας. Θέλω επίσης να πω ότι είμαστε στη διαδικασία να δώσουμε και μια εξτρά χρηματοδότηση προς τους Δήμους μετά τις συσκέψεις που είχαμε κάνει, αν θυμάστε, με τους αντιδημάρχους των τριών Δήμων της περιφερειακής μας ενότητας. Και θα προχωρήσουμε σε αυτή τη χρηματοδότηση, ούτως ώστε και αυτοί να μπορέσουν με αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο να καθαρίσουν στις περιοχές αρμοδιότητάς τους και αυτοί οι ρέματα, τάφους κτλ. Ούτως ώστε να έχουμε μια ολοκληρωμένη παρέμβαση σε όλη την περιφερειακή ενότητα Κερκίδα. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε. Είμαστε στο δεύτερο μέρος του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡΤ. Βρέθηκε χθες στην Κέρκυρα η πρόεδρος του ΣΕΓΑ, η κυρία Σοφία Σακοράφα, η οποία είχε μισερά συναντήσεων με αυτοδιοικητικούς παράγοντες. Επισκέφθηκε το ΕΑΚ, συναντήθηκε και με τη διοίκησή του. Θα λέει κανείς ότι ήταν πολύ φιδωλή σε δηλώσεις σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο, στο μοναδικό αθλητικό κέντρο της Κέρκυρας και σε έναν χώρο για τον οποίο η κυβέρνηση έχει δώσει ψεύτικες υποσχέσεις. 5 ολόκληρα χρόνια. Εκφράζεται μάλιστα αυτό με τις πολύ καταγγελτικές δηλώσεις του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη του κ. Αρμενιάκου. Πάμε να δούμε την κυρία Σοφία Σακοράφα που ρωτήθηκε για όλα αυτά από το ΣΤΑΡΤ και από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η Σοφία Σακοράφα ανέφερε πως κλήθηκε να έρθει στην Κέρκυρα από την τοπική επιτροπή του ΣΕΓΑΣ και από τον τεχνικό συμβουλό της Νίκο Μόσχο, προκειμένου να έχει επαφές με παράγοντες στο νησί, με τους οποίους συνομίλησε για τα προβλήματα που υπάρχουν. Η κυρία Σακοράφα σημείωσε τη διάθεση της τοπικής αυτοδιοίκησης να συμβάλλει στην κατεύθυνση επίλυσης των προβλημάτων και παράλληλα να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του κλασικού αθλητισμού. Όπως ήταν αναμενόμενο, η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση του ΕΑΚ και ειδικότερα στην περίπτωση του Εθνικού Σταδίου. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού είναι αυτή που προγραμματίζει και εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να υποδεικνύουμε τι θα θέλαμε ή τι πρέπει να κάνουν ώστε το στάδιο να καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές για να μπορεί να γίνουν αγώνες και στο νησί της Κέρκυρας και μάλιστα όχι αγώνες δεύτερης κατηγορίας, αν μπορείτε να πάρετε και αγώνες πρώτης κατηγορίας και ένα μεγάλο πρωτάθλημα από αυτά που κάνει η Ομοσπονδία. Για να γίνουν όλα αυτά όμως χρειάζονται προδιαγραφές. Και τις προδιαγραφές, αυτό είναι που τους επισήμανα προηγουμένως, μπορούμε εμείς ως Ομοσπονδία να τους τις επισημάνουμε, διότι έχουμε και το τεχνικό προσωπικό, το οποίο είναι διαπιστευμένο στην Παγκόσμια Ομοσπονδία αλλά και στην Πανευρωπαϊκή, και έτσι έχουμε τη γνώση, αν θέλετε, να τους δίνουμε αυτές τις πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν για ό,τι χρειαστεί να βελτιώσουν μέσα στο στάδιο, να το κάνουν σωστά. Κύριε Πρόεδρε, πόσο άμεσα μπορούν να γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις τις οποίες αναφέρεστε, γιατί το Εθνικό Στάδιο της Κέρκυρας παραμένει σε αυτή την κατάσταση αρκετό καιρό τώρα. Το ξέρω ότι παραμένει, είναι πάρα πολύ καιρό και σας λέω και πάλι με 3 χρόνια πρόεδρος, 3 χρόνια ακούω τα ίδια ακριβώς προβλήματα. Από ό,τι ακούω λένε ότι θα το κάνουν πάρα πολύ σύντομα. Εμείς θα θέλαμε να γίνει αύριο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αύριο. Καταλαβαίνετε, παραδείγματος χάρη, για να γίνει μία αλλαγή στο ταρτάν, χρειάζεται να υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Πολλές προδιαγραφές την ίδια στιγμή. Ποιες είναι αυτές? Παραδείγματος χάρη, θα πρέπει να αποξεστεί όλο και θα πρέπει να γίνει. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Να γίνει καλή επίστρωση της κάτω πλευράς που είναι η επίστρωση σκληρή που γίνεται, να είναι η εποχή καλή, με την έννοια να είναι ξηρός ο καιρός, να μην βρέχει, να μπορέσει να πέσει το ταρτάν επάνω για να μπορέσει να σταθεί και να μην χαλάσει. Να έχει, και αυτό είναι σίγουρο ότι παίρνει παραπάνω από 2-3 μήνες. Σίγουρο, είμαι σίγουρη ότι δεν γίνεται εγώ. Έτσι δεν είμαι τεχνικός, αλλά μπορώ να διαβεβαιώσω ότι αυτή την εποχή είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Άρα θα πρέπει να γίνει η άνοιξη. Ερωτώμενη σχετικά, η κυρία Σακοράφα αναφέρθηκε και στην προοπτική ουσιαστική συνεργασία με τη διοίκηση του ΕΑΚ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει. Θέλω συνεργασία. Γιατί χωρίς συνεργασία δεν γίνεται τίποτα. Και εάν υπάρχουν κάποιες μικροδιαφορές, νομίζω ότι μπορούν στην πορεία να βρεθούν και να λυθούν. Αρκεί να υπάρχει καλή διάθεση.
Άρα λοιπόν θέλω συνεργασία. Η κυρία Σακοράφα ρωτήθηκε από το Start αν διαπιστώνει πως υπάρχει από την πολιτεία μια έντεχνη προσπάθεια απαξίωσης του μαζικού αθλητισμού. Ο μαζικός αθλητισμός είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και θα έπρεπε από το Σύνταγμα να προστατεύεται, γιατί έχει να κάνει με αυτό που λέμε και που είναι το πιο σημαντικό από όλα, που είναι το κύτταρο του αθλητισμού, το σωματείο. Εάν δεν στηριχτούν τα σωματεία σε όλη την Ελλάδα για να μπορέσουν να παράγουν μέσα σε εισαγωγικά, επιτρέψτε μου την έκφραση, αθλητές, να μαζέψουν δηλαδή τα παιδιά μέσα στα στάδια και να τα τραβήξουν από άλλες δραστηριότητες, ο αθλητισμός σιγά σιγά στην Ελλάδα θα πεθάνει. Και με το γεγονός ότι σιγά σιγά τους χώρους μας τους ιδιωτικοποιούμε, έχετε πολύ από τα παραδείγματα και εμείς ακόμη περισσότερα. Παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε χάσει τον Άγιο Κοσμά, που ήταν το κέντρο του αθλητισμού και μιας μεγάλης περιοχής στην Αττική. Καταλαβαίνετε ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ δύσκολο σταυροδρόμι. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα, κυρίες και κύριοι, διότι το επόμενο θέμα έχει να κάνει με κάτι που πολλές φορές το έχουμε προσεγγίσει και έχουμε προσεγγίσει το θέμα αυτό με παράπονα των γονιών, των εκπαιδευτικών και των κατοίκων της περιοχής. Δημοτικό σχολείο Ποταμού. Σε ένα σημείο όπου θα έπρεπε να έχουν γίνει χρόνια τώρα παρεμβάσεις των αρμοδίων φορέων, κυρίως της περιφέρειας Ιωνίων Ίσου. Θυμίζω ότι είχε δώσει υποσχέσεις και η πρώην Περιφερειάρχης, η κυρία Ρόδη Κράτσα Αγκαροπούλου. Και το θέμα των υποσχέσεων είναι ένα ανεκπλήρωτο κεφάλαιο για την τοπική κοινωνία. Σήμερα η πρόεδρος του Συλλόγου των Γονέων και Δημόνων, η κυρία Ειρήνη Ασπιώτη, η οποία είναι ταυτόχρονα και δασκάλα στο συγκεκριμένο σχολείο, μίλησε με πόνο ψυχής στο Start. Με αγωνία υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Ποταμού, καθώς ζητήματα τα οποία απασχολούν τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική μονάδα και τα οποία σχετίζονται με λειτουργικές ανάγκες και με ζητήματα ασφάλειας της σχολικής κοινότητας παραμένουν. Μιλώντας στο Start, η πρόεδρος του Συλλόγου, Ειρήνη Ασπιώτη, η οποία είναι συγχρόνως και δασκάλα στο Σχολείο του Ποταμού, επισημαίνει αρχικά το κτηριακό πρόβλημα, ειδικότερα το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται ενοικιαζόμενες αίθουσες έξω από τον χώρο του σχολείου, οι οποίες φέτος μάλιστα δεν υδροδοτούνται. Καταρχάς, να πούμε καλή σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές μας και στους μαθητές του σχολείου μας. Εμείς η αλήθεια είναι, όπως γράψαμε και στην ανακοίνωση, ότι ξεκινήσαμε λίγο στραβά. Το Δημοτικό Σχολείο του Ποταμού, όπως ξέρετε, είναι ένα τεράστιο σχολείο. Έχει περίπου 250 μαθητές. Και το μεγαλύτερο, το νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι το κτηριακό. Δεν υπάρχει γραφείο δασκάλων που είναι σημαντικό. Δεν υπάρχει αίθουσα για τμήμα ένταξης που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια γιορτή, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέρες σαν τη σημερινή που έχει βροχή και τα παιδιά ούτε γυμναστική ούτε από την τάξη καθόλου δεν μπορούν να βγουν λίγο να εκτονωθούν. Ένα από αυτά λοιπόν τα προβλήματα είναι ότι εδώ και 30 χρόνια από όσο γνωρίζω, νοικιάζουμε δύο αίθουσες οι οποίες βρίσκονται κιόλας έξω από το χώρο του σχολείου. Για ό,τι αυτό σημαίνει για την ασφάλεια των μαθητών. Θυμάστε, πέρσι είχαμε και το θέμα με το σχολικό φύλακα που μετακινήθηκε και το είχαμε αναδείξει τόσο πολύ έντονα. Φέτος λοιπόν ξεκίνησε η χρονιά και αυτές οι δύο αίθουσες δεν έχουν νερό. Εκεί στεγάζονται φέτος τα πρωτάκια μας. Υπάρχει μια τουαλέτα για να εξυπηρετεί τις ανάγκες των μαθητών όσο κατά τη διάρκεια του μαθήματος, γιατί όταν βρίσκονται στο διάλειμμα πάνε στις πίσω τουαλέτες που εκεί εντάξει έχουμε νερό. Σε αυτές τις δύο αίθουσες λοιπόν δεν έχουμε νερό. Εντάξει, μπήκε τώρα το ρολόι από τη ΔΕΙΑΚ, περιμένουμε τη σύνδεση από τον υδραυλικό, όμως 11 του μήνα άνοιξαν τα σχολεία και σήμερα έχουμε 17. Η λύση του, οι καθαρίστριες να μεταφέρουν με κουβάδες νερό, εντάξει, για μας ήταν, μας φάνηκε και λίγο αστείο, δηλαδή αυτό που γράψαμε στην ανακοίνωση περασμένου αιώνα, πραγματικά περασμένου αιώνα, βλέπουμε ότι δεν είναι προτεραιότητα του να φτιαχτεί η σχολική στέγη στο νησί μας. Ούτε από το κράτος, ούτε από το Δήμο, ούτε από την περιφέρεια βλέπουμε δεν κινείται τίποτα. Ακόμη δύο σοβαρά προβλήματα αφορούν στην απουσία πεζοδρόμησης έξω από το σχολείο που συνοστίζονται παιδιά στο σχόλασμα, επίσης στην έλλειψη σχαρών και στην παρουσία μεγάλων ανοιχτών χαντακιών δίπλα στο δρόμο, τα οποία καθίστανται επικίνδυνα για διερχόμενους πεζούς και για αυτοκίνητα. Με αφορμή έτσι τα έργα που έγιναν απ' έξω, που ευτυχώς και μια χαρά δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τα έργα, ήταν βέβαια λίγο ατυχής να πω, ατυχής η χρονική στιγμή. Αλλά εμείς θέλουμε να επαναφέρουμε το εξής. Το είχαμε συζητήσει και με την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή. Είχαμε πάρει και υποσχέσεις ότι θα προχωρήσει. Έχει να κάνει με την πεζοδρόμηση.
που έχει να κάνει με την ασφάλεια της προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών. Δεν υπάρχει πεζοδρόμηση. Έχει να κάνει με τις χάρες που είναι ήδη τοποθετημένες, οι οποίες έχουν σκουριάσει, έχουν σπάσει. Τα παιδιά δεν μπορούν να πατήσουν πάνω στις χάρες. Απ' την άλλη, είναι ανοιχτές οι σούδες. Πέφτουν αυτοκίνητα όταν βρέχει. Καλή ώρα σας σήμερα και ανέβει στάθμη. Τα παιδιά δεν ξέρουν που πατάνε, τα αυτοκίνητα δεν ξέρουν που πατάνε. Έχουμε και ατυχήματα τέτοιου είδους δηλαδή. Όπως επίσης και το να καθαριστούν αυτές οι σούδες, διότι τα πλημμυρικά φαινόμενα είναι κάθε χρόνο έντονα εκεί πέρα. Ξέρετε κάτι, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, αλλά και οι γονείς έρχονται σε μια καινούργια σχολική χρονιά μετά από μεγάλη αγανάκτηση. Περάσαμε ένα δύσκολο καλοκαίρι. Και όσοι μένουμε εδώ στην Κέρκυρα, αυτό με το άνοιξε κλείσω το νερό, ας πούμε, να έχει και όλα τα συσσωρευμένα προβλήματα που έχει ο κόσμος, δεν αντέχει άλλο. Είχαμε αγιασμό, κυρίες και κύριοι, και στο εκπαιδευτικό εργαστήρι που λέγεται Μέλισσα. Είναι ένα εκπαιδευτικό εργαστήρι για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Μεγάλη προσπάθεια, πολλά χρόνια τώρα πια, μάλλον ένα σπουδαίο στόχος και μια μεγάλη προσπάθεια που εξελίσσεται και συνεχίζεται. Η κάμερα του Start ήταν εκεί. Των σών δωρεών αξίους ημάς ποιήσων, Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα η άματα της ευθύς τη λαμβάνουση την ευλογία σου άκραντε. Ένα σχολείο διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Μια δομή που δίνει διέξοδο σε παιδιά με αναπηρίες που έχουν ανάγκη από ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, με ανθρώπους που έχουν τις γνώσεις και τη διάθεση να προσφέρουν. Και μάλιστα 12 μήνες το χρόνο. Και ασηματοδοτεί ο σημερινός αγιασμός την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Τα παιδιά της Μέλισσας δεν υποκύπτουν στους καθημερινούς τυπικούς κοινωνικούς κανόνες. Λένε αυτό που αισθάνονται και με την αμεσότητα της συμπεριφοράς τους εξωτερικεύουν τα συναισθήματα και τις ανάγκες τους. Σε αυτά τα παιδιά και στους ήρωες γονείς τους αφιερώθηκε το τυπικό ξεκίνημα του εκπαιδευτικού έτους σε μια εκδήλωση που την απόλαυσαν τραγουδώντας και διασκεδάζοντας παρέα με τους γονείς τους και με το εκπαιδευτικό προσωπικό. Το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής Θοδωρός Κοντζιάλης και ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Μέρημνας Χρήστος Κούρτης. Επίσης ο βουλευτής Κερκύρας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μπιάνκης. Το καλωσόρισμα απίφθινε ο Σπύρος Ζομπουλίδης, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία της Κέρκυρας, υπό τον οποίο λειτουργεί το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας η Μέλισσα. Κάνουμε τον αγιασμό σήμερα για να αφηθούμε βέβαια και η νέα χρονιά να είναι δημιουργική και σημαντική όπως είναι όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργούμε, περίπου 30 χρόνια. Εμάς το πρόγραμμά μας είναι εξελικτικό, πάντοτε σύμφωνα με τις ανάγκες των παιδιών μας. Θέλουμε τη συνεργασία σας, αυτό ζητάμε εμείς περισσότερο. Έχουμε και 4 Οκτωβρίου, να ξέρετε ότι υπάρχει μια συνάντηση του προσωπικού μαζί με τους γονείς. Ξέρουμε το έργο που κάνει μέχρι σε τόσα χρόνια. Το παρακολουθώ ακόμα πιο στενά αυτή τη φορά. Εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα σε όλους σας, δύναμη. Το έργο που κάνετε είναι αξιοθαύμαστο. Εμείς σαν Δήμος έχουμε μια συνεργασία πολλών ετών. Νομίζω ότι αν θα καταφέρουμε να κερδίσουμε και ένα δύο ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία είμαστε συμμέτοχοι και είστε εσείς και εμείς. Ξέρετε, τα λόγια είναι περιττά σε τέτοιες καταστάσεις. Όταν βλέπεις αυτά τα αξιοαγάπητα παιδιά να κάνουν την προσπάθειά τους και να δίνουν το δικό τους αγώνα καθημερινά. Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω πολλά λόγια να πω. Θέλω να ευχηθώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς του κάθε επιτυχία στο στόχο στους οποίους βάζετε κάθε χρόνο. Καλή επιτυχία, καλή χρονιά να έχουν τα παιδιά και βεβαίως σε ό,τι χρειαστείτε και μπορώ θα είμαι πάντα δίπλα σας. Πολλά από τους εξυπηρετούμενους που βλέπω εδώ, τους ενήλικες πια ήταν μαθητές μου και στο ειδικό και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και χαίρομαι που έχουν μια συνέχεια και μπορούν να βρίσκουν απασχόληση και δημιουργική και ευχάριστη και να δείχνουν να δείχνουν οι δυνατότητές τους και οι ικανότητές τους. Oh.
Κυρίες και κύριοι, το τελευταίο ρεπορτάζ έχει να κάνει με δική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων. Για τα χαρακτηριστικά της, η πρόεδρος σώματος, κυρία Ολίβια Καδακάρη, μίλησε στο Start. Συνεδριάζει διαζώσεις το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων το Σάββατο και την Κυριακή 21 και 22 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Κερκύρας με αρκετές επερωτήσεις των παρατάξεων της αντιπολίτευσης πέραν των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Στη συνεδρίαση του προσεχού Σαββάτου ξεχωρίζουν επερωτήσεις σχετικά με το Αχίλλειο και το Λαζαρέτο από την ανάσα, τα αντιπλημμυρικά έργα από τη λαϊκή συσπήρωση και τα έργα αποκατάστασης από το σεισμό του 2015 στη Λευκάδα από την παράταξη «Μένουμε Ιόνιο». Στη συνεδρίαση της Κυριακής η παράταξη «Ιόνιο δυνατά, κάθε νησί ψηλά» καταθέτει επερωτήσεις σχετικά με το έργο στη γέφυρα του ποταμού, καθώς και με την πορεία των έργων στη Βίλα Ρώσα και στο Καφέ Γυαλί. Στο Start μίλησε η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων, Ολίβια Καρδακάρη. Το Σάββατο και την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν οι τακτικές συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου διαζώσεις στην έδρα της Περιφέρειας, εδώ στην Κέρκυρα. Μεταξύ των περωτήσεων του Σαββάτου είναι η αποκατάσταση του Ιερού Ναού του Αγίου Μινά Λευκάδας και η μόλυνση στο ποτάμι του Αγίου Χαραλάμπη που έρχεται από την παράταξη Ιόνιο δυνατά κάθε νησί ψηλά. Το Αχίλλειο και το Λαζαρέτο είναι τα θέματα των επερωτήσεων της ανάσα για το Σάββατο και η Λαϊκή Συσπήρωση ρωτάει για τα μέτρα πρόληψης αντιπλημμυρικής προστασίας που έχει πάρει η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων στις περιφερειακές ενότητες αλλά και στα μικρά νησιά, καθώς επίσης και οι χώροι στάθμευσης στο 20 στην Κέρκυρα, στο ξενοδοχείο. Η παράταξη Ιόνιο, συγγνώμη, μένουμε Ιόνιο, ρωτάει για τα θέματα, για τα έργα αποκατάστασης στη Λευκάδα από το σεισμό του 2015. Στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ άλλων, είναι εγγεγραμμένη η ένατη τροποποίηση του ετήσου προγράμματος δράσης για το 2024, η 13η αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Θα συζητηθεί το πρόβλημα της στέγασης φοιτητών, εκπαιδευτικών, ενστόλων, υγειονομικών και άλλων δημοσίων λειτουργών, το οποίο αποτελεί, είναι ένας σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας επιλογής των νησιών μας για να εργαστούν και έχουμε κάποιες εγκρίσεις είτε επιμέρους σταδίου είτε μελετών για έργα της περιφέρειας στις διάφορες περιφερειακές ενότητες. Την Κυριακή η παράταξη Ιόνιο δυνατά κάθε νησί ψηλά έχει επερώτηση για τη γέφυρα του ποταμού και για τη Βίλα Ρώσα. Η ανάσα για τη διάνοιξη δρόμου διαφυγής και την ασφαλή πρόσβαση σε τουριστικούς προορισμούς όπου υπάρχουν αδιέξοδοι δασικοί δρόμοι και για τις ελλείψεις προσωπικού στην αστυνομική διεύθυνση Κεφαλονιάς, η λαϊκή συσπήρωση για την αντικεραυνική προστασία και για την περωτά για την πρόθεση κατασκευής νέων σχολικών συγκροτημάτων ή επισκευής των παλιών στις περιφερειακές ενότητες και η παράταξη «Μένουμε Ιόνιο» για τον επαρχιακό δρόμο Σαρακινάδου Ζακίνθου. Στην ημερήσια διάταξη έχουμε γνωμοδοτήσεις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τροποποιήσεις περιβαλλοντικών όρων, καθώς επίσης και τροποποιήσεις και συμπληρώσεις προγραμματισμού πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων αναπεριφερειακή ενότητα. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας. Όπως την είδαμε, την καταγράψαμε και την προσεγγίσαμε με τους αδέλφους με τη συντακτική ομάδα του Start. Πρόγνωση καιρού διαφημίσεις, σε λίγη ώρα, εδώ στην εκπομπή υπάρχει θέμα, ξανά μαζί. Βροχερή θα είναι και η αυριανή ημέρα Τετάρτη στην Κέρκυρα, με σποραδικές καταιγίδες, αυξημένα ποσοστά υγρασίας αλλά και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Νωρίς το πρωί θα πνέουν νοτιοανατολική άνεμη τριών μποφόρ και λίγο αργότερα ανατολική με την ίδια ένταση. Νωρίς το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς έντασης τεσσάρων μποφόρ. Αργότερα και μέχρι το απόγευμα η άνεμη θα είναι νότιοι με ένταση που δεν θα ξεπερνά τα 3 μποφόρ, ενώ το βράδυ θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς έντασης 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Τα ποσοστά υγρασίας θα κυμαίνονται από 69 έως 92%.